μόλις έκλεισα την κάμερα γιατί τελείωσα το vlog για Αλόνισο και τώρα ξανά άνοιξα την κάμερα για να ξεκινήσω το vlog για τη δεύτερη στάση που θα κάνουμε στις διακοπές μας του Βαρθολομαίου Ηλίας, που είναι το χωριό μου. Πάμε γύρω στις 3,5 με 4 ώρες για να φτάσουμε στο χωριό. Αυτό. Και αν ξεκινήσει και η τελευταία στάση των διακοπών, άλλες 6 μερούλες, να δούμε τι θα κάνουμε. Εκεί θα έχουμε και παρέα, τους φίλους μας, κουλουπού. Άντε να δούμε πώς θα περάσουμε. Και εννοείται θα σε πάρω μαζί μου. Νάτος και ο άντρας, ο σωστός. Γεια σου Χρήστο, ξεκινάμε το δεύτερο vlog. Γεια σου Αφροδίτη. Ωραία. Νεράκι. Δεν είχε πιο μεγάλο. Όχι, καφέ. Φταίει. Βλέπετε τι άντρα. Τι άντρα παίρνω. Εντάξει, αλλά και αυτός τη γυναίκα παίρνει. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Λοιπόν, Λουτρά Κυλλήνης, είναι εκπληκτικά. Εδώ βρήκαμε και την υπόλοιπη παρέα, όπου είναι ο Περικλής, ο σημαντικότερος όλων. Ναι, ο Περικλής μας. Μετά βλέπουμε εδώ πέρα τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Εδώ βλέπουμε τον σύζυγο Χρήστο. Εδώ βλέπουμε τη φίλη μας την Άρτεμις. Ακριβώς. Να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Υπάρχουν και άλλα μέλη σε αυτή την ομάδα, όπου έχουν πάει για kite. Θα τα δείτε στην πορεία αυτού του vlog. Υπάρχουν και άλλα μέλη, τα οποία θα έρθουν μετά το 15 Αύγουστο, θα τα δείτε και αυτά. Είμαστε εδώ σε ισοκατάσταση φέτος, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μοναδικά. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι μεγαλώνουμε. Και είναι πολύ όμορφα, μπορώ να πω ότι περνάμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο στάδιο της ζωής μας. Όλοι μαζί σαν παρέα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Σήμερα είναι παραμονή 15 Αύγουστου και θα ετοιμαστούμε μετά το βραδάκι να πάμε στο πανηγύρι κάτω στην πλατεία του χωριού και εννοείται ότι θα κάνουμε και έκπληξη στον φίλο μας τον Παναγιώτη που γνωρίσατε ήδη προηγουμένως γιατί έχει γενέθλια και γιορτή. Την ώρα που αλλάζει η ώρα θα γίνει χαμούλη στο καφενείο. Θα ζήσετε και γενέθλια. Νάτος και ο αδερφός. Τώρα έχουμε την ιδιωτική καταγραφή από Άρτεμι προς Παναγιώτη. Άρτεμι, κάνε τη δήλωσή σου. Εμένα να ρωτήσετε τι περνάω δηλαδή. Γυρίζω την πλάτη μου και πάει και τρώει ό,τι βρει. Ό,τι βρει σε καντίνα, είμαστε τα πάντα όλα. Θα πάει από αλμυρό σε γλυκό μέσα σε 5 λεπτά. Τι να κάνω, τι άντεξε. Φίλε Παναγιώτη, τον βλέπουμε εδώ, συνεχίζει το φαγοπότη. Μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι. Θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής. Είναι όλα ένα στημένο παιχνίδι για να ρίξουμε στην εικόνα τον Παναγιώτη. Και δεν πρέπει. Καλά, ούτε καν. Εντάξει, δεν πρέπει. Αυτά δεν είναι τώρα. Έλα τώρα, Χρήστο. Αυτό που βλέπετε. Το Παναγιώτη αυτό εδώ το πέρα. Αυτό που βλέπετε είναι φωτομοντάζ. Είναι ξεκάθαρα. Είναι φωτομοντάζ. Είναι φωτομοντάζ. Δεν υπάρχει. Παναγιώτη, έχεις φάει ήδη ένα τοστ. Είναι ο θηλυκός σούζι. Ο θηλυκός σούζι, όπως λέει Άρτη. Θα τα φάω όλα, ρε. Θα τα φάω όλα μέχρι να φτάσω, ρε. Ήρθαμε λοιπόν στο πανηγύρι. Δεν ξέρω αν ακούγονται πολλά. Αλλά θα σας δείξω. Δεν είναι όπως πέρυσι και τις υπόλοιπες χρονιές, αλλά είναι πανηγύρι κι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, ας βολευτούμε με αυτό που έχουμε. Και ήρθε η πρώτη δόση γουρνομπούλας. Τι να αποφασίστε, τώρα που είναι ζωστή. Ο μπαμπάς. Ναι, μπαμπάς. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε οικογενειακά, έχει έρθει όλη η παρέα. Γιαγιά, γιαγιά! Αυτή εδώ είναι η γιαγιά η Αφροδίτη. Δεν σε γιαγιά ρε γιαγιά, στους φίλους μου. Και μαμά μου. άλλωστε. Ο ξάδερφος μου Νίκος τον είδατε και πριν. Η Αθηνά την είδατε και πριν. Ο Μάνος, ο Καϊτάς. Και ο Χρήστος. Και εγώ ακόμα περιμένω να φάω, δεν έχω φάει ακόμα. Χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις στο φως και όλοι να λένε να μείνας ο φως. Μπράβο, πάμε κι άλλη μία φορά. Άντε ξανά να δύναμη. Μια δήλωση, μια δήλωση. Μια δήλωση αφεντικό, να βγάλεις περισσότερα λεφτά, να με πάρεις στην επιχείρηση. Το τζόκερ μόνο, το τζόκερ. Το τζόκερ, το τζόκερ. Παναγιώτη, πώς νιώθεις που είσαι 34 ετών? Μισά-μισά είναι μικρό. Τρέλα. Τέλεια, τέλεια. Και στα 50 τρέλα. Και ναι, λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο σπίτι, στη γιαγιά και στον παππού και βλέπουμε το αρνί που το βγάζει η γιαγιά, η Αφροδίτη, συνονόματη. Ζωντανό το αρνί, παρταράει. Ακριβώς, παρταράει το αρνί, όπως λέει ο ξάδερφός μου ο Παναγιώτης. Παππού, φρέσκο, φρέσκο, πες. Φρέσκο, φρέσκο, πες, γιαγιά. Ναι, ναι. Α, γάλακτος είναι. Ναι. Α, τέλεια. Έπινε πολύ γάλα. Πω, πω, τι θα φάμε. Πολύ ωραία, για να πάμε να δούμε και το τέλειο τραπέζι. Ο παππούς, πες γεια παππού. Στην κάμερα, αυτή είναι η κάμερα. Γεια! Γεια, γεια! Γεια! Μα! Μα! Μάκια! Κοιτάξτε εδώ τι ωραία πράγματα θα φάμε. Πάρα πολύ ωραία, εδώ θα τσιμπήσουμε. Θα τσιμπήσουμε βασικά, τέλεια. Γιαγιά, έκανε σήμερα μπάνιο? Όχι. Δεν πήγες για μπάνιο? Ούτε η μάνα σου πήγε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλό 15 Αύγουστο. Κατευθυνόμαστε προς την παραλία Αθήνες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ωραία παραλία, θα σας δείξω τι ωραίες παραλίες έχει αυτό το Βαρθολομιό. Είναι εκπληκτικές. Δηλαδή σαν προορισμό σας τον προτείνω 100%. Όχι επειδή είναι χωριό μου, το ξαναλέω. Συνδυάζει και διασκέδαση και παραλίες και πράσινο και εκπληκτικές θάλασσες, όλα. Πίνες beach. Dobro do Μίτσικου. Εγώ είμαι αυτό. Φίλε μου Παναγιώτη, θέλω να κάνεις ένα challenge. Chili salmon challenge. Όχι, εσύ δεν θα... Αυτή είναι η γυναίκα σου, ε! Έλα, έλα. Εντάξει, το έβγαλε, το έβγαλε. Chili salmon challenge κάτω! Αν δεν το κάνεις... Έλα. Θέλω και συμπαραστάτη. Ω, κάτσε. Κι άλλο chili salmon, θα γίνει χαμός! Chili salmon! Όχι, έχεις τα μαλλιά εσύ, sorry. Άγκυρα. Νικό, chili salmon! Silly Salmon Challenge, guys! Πέσε, ρε! Τέλεια! Πούσε, ρε, μπρο! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. τελειώσουν οι φετινές διακοπές με τίποτα. Ο Γιονής. Αγόρια, για χαλαρώστε λίγο. Να δούμε τι θα γίνει με την τούρτα αυτή, τέλος πάντων. Ναι, δεν νομίζω να λιώσει, γιατί κάνει, έχει λίγο δροσούλα. Πώς σας φαίνεται το crop top μου? Σας αρέσει? Πρώτη φορά έβαλα τόσο χρωματάκι. Συνήθως είμαι στο μπλε, λέω καλά. Συνήθως είμαι σε λευκό και μαύρο. Σήμερα φέτος έκανα τη διαφορά. Χαράζουμε στο μπαλκονάκι και περιμένουμε να πάμε στην παραλία. Να ξυπνήσουμε λίγο τέλος πάντων, να φύγουμε. Να σας δείξω μια άλλη παραλία, το Δροσέλικο. Κάτσε δείτε και τη θέα. Αυτή είναι η θέα από το δωμάτιο, είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα βλέπετε τα Λουτρά Κυλλήνης. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ στη ζωή μου ολόσωμο μαγιό, για να δούμε την αίσθηση, πώς θα νιώθω. Για να δούμε λοιπόν, θα με βολέψει το ολόσωμο. Δροσέλικη. Βλέπετε το βλέμμα του κύριου Αντρέα, έτσι όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή, έχει κοιτάει το Βασιλείου. Είναι λίγο... Δεν κοιτάει την κάμερα. Θα σου σώσω εγώ, φίλε. Η κάμερα σε μένα παράδειγμα. Δεν είναι κάτι για εσύ. Δεν έχω πολύ καλύτερη φάτσα. Κάμερα σε μένα. Και ναι, έχουμε έρθει στα Λουτρά Κυλλήνης και βλέπω από μακριά την παρέα μου, όπου παλιμπεδίζει. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Το κανάλι είναι εδώ. Οι εικόνες είναι τρομακτικές. Αυτό που βλέπω δεν υπάρχει. Ορίστε. Είναι τα παιδιά. Σιγά παιδιά. Ο Περικλής. Παναγιώτης 34 ετών. Χρήστος 31 ετών. Μάνος 30 ετών. Μια ακόμα. Δεν μπορώ, αυτές οι σκηνές είναι σκληρές. Είναι πάρα πολύ Ορίστε. Ω, τον παππού. Άντεξε. Crash test, 270 κιλά πάνω, εύκολα. Κοιτάξτε να δείτε επίσης τι άλλο δεν χάνεται. του παππού και της γιαγιάς. Έχω βγει έξω στην αυλή, να σας τα πω λίγο εν ολίγης, γιατί δεν έχω βρει καθόλου χρόνο να κάτσω λίγο με την κάμερα οι δυο μας. Είμαστε όλη την ώρα με τους φίλους μου, που όλη την ώρα μου παίρνουν την κάμερα, βέβαια. Και όλη την ώρα θέλουν να δείξουν το τι κάνουν. Επομένως καταλαβαίνεις ότι μου έχουν πάρει την πρωτιά με την κάμερα. Έχω πρόβλημα. Anyway, διανύουμε το τελευταίο μας βράδυ εδώ στο χωριό, στο Βαρθολομιό Ηλίας. Έχουμε ετοιμαστεί τώρα να πάμε έξω στη Γλύφα για να φάμε ένα φαΐ, έτσι όλη η παρέα μαζί. Είναι πολύ ωραία σκηνή την ταβέρνα που θα πάμε. Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες κουλουπού κουλουπού και το τι θα φάμε. Πίναμε πάρα πολύ και τώρα περιμένουμε τα παιδιά για να φύγουμε. Αυτά, φιλενάδα και φίλα μου. Βέβαια είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση ψυχολογική, για τον λόγο ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Αυτό ήτανε, 2 εβδομάδες αυτές ήτανε. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Ελπίζω και εσείς, αν βγαίνετε τώρα σε άδεια, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Αν όχι, κουράγιο. Θα είμαι και εγώ δίπλα σας και θα σας στηρίζω. Και στους υπόλοιπους να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να είστε έτοιμοι για μια καινούρια δυνατή σεζόν που έρχεται. Για την καινούργια αυτή σεζόν που έρχεται, να βάλουμε καινούριους στόχους και όλα αυτά, και θα τα πετύχουμε, παιδιά. Ναι, θα τα πετύχουμε γιατί μπορούμε. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία σε αυτά τα ταξίδια που σας πήρα μαζί μου. Αν δεν έχεις πατήσει ήδη, πάτα το subscribe σου, είναι η εγγραφή, το κόκκινο αυτό κουμπάκι, είναι δωρεάν. Πάτα και το notification bell σου για να μην χάνεις κανένα random βίντεο. Πάτα και το like σου, αν σου άρεσαν αυτές οι εκπληκτικές βουτιές που κάναμε με την παρέα μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Α, μικρή είναι! Θα ήθελα, σε παρακαλώ, θα ήθελα 2-0 όποτε μπορέσεις. Και μια like, κάντε 3. Τουλάχιστον έχει. Κανονική. Οπότε 4. 3-0. 4-0, μια κανονική. Και καθίστε να ανοίξω και το φως. 2 παγωμένα ακόμα. Όχι, όχι, μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε, έχουμε το YouTube channel.